Λοιπόν, πάμε στο πρώτο κουτί. Θα πάμε στο νομό Αττικής, στο νούμερο 7. Πάμε στο 7, λοιπόν. Είναι ο Φίλιππος, ξεσφραγίζει ο Φίλιππος. Καλή τύχη σου, εύχομαι. Και ο Φίλιππος κάνει πρόβλεψη. Τα 750 ευρώ. 750 ευρώ, παρακαλώ. Φίλιππε, άνοιξε. 2.000, ωραία. Καλά είναι. Έχεις και μια κόρη, την Αναστασία, 4 ετών, έτσι. Ναι. Ωραία. Ο σύζυγός σου είναι ο Μανώλης. Ναι. Ωραία. Και αυτός αστυνομικός. Είναι στρατιωτικός. Στρατιωτικός. Mm-hmm. Έχετε δώσει κάποιο ραντεβού με τα στρατιωτικά και αστυνομικά σας? Όχι, όχι, Χρήστο. Δεν βγαίνετε έτσι. Αλλά είναι ωραία ιδέα, μπορώ να πω. Ναι, για να ανανεώσετε τις σχέσεις. Ναι, έτσι αυτό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε στο δεύτερο κουτί. Πάμε στο νομό Εύβοια, στο νούμερο 4. Πάμε στο 4. Καλή επιτυχία σου, εύχομαι. Ευχαριστώ. Για να δούμε ο εκπρόσωπος της Καρίστου. Τι πρόβλεψη κάνεις? Τα 20 ευρώ. Ο Σάκης λέει 20 ευρώ και ανοίγει 2 ευρώ. Γελάω, Σάκη, γιατί είσαι ετοιμοπόλεμος, πάντα σε βλέπω. Ωραίος. Πάμε στο τρίτο κουτί, Νίκη Μπακάλη. Στο τρίτο κουτί, λοιπόν. Η Νίκη. Θα πάμε στο νούμερο 1. Πάμε στο 1. Πλησιάζουμε το 1. Για να δούμε ο Μάνος. Καλή επιτυχία. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα, Μάνο? Τι εγώ? Πες τι έχεις, ναι. Το 1 λεπτό. Το 1 λεπτό. Λέει ο Μάνος και ο Μάνος ανοίγει. Όχι. Παίρνουν 40.000. Πολύ νωρίς. Στο τρίτο κιόλας άνοιγμα. Θα έλεγα να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα για μας μετά να επανέλθουμε. Για τη συνέχεια του πρώτου γύρου έχουμε πορεία ακόμη. Η Νίκη Μπακάλη είναι η πρωταγωνιστριά μας. Τώρα κατάλαβες τι εστί deal. Τώρα το κατάλαβες. Πραγματικά. Τώρα, αλλά δεν μασάς. Καθόλου, καθόλου. Είσαι συνηθισμένη στα δύσκολα. Σου έχουν τύχει πολλά. Ναι. Εκείνη η σφαλιάρα, θυμάσαι. Θυμάμαι εγώ, εκείνη σφαλιάρα, θυμάμαι. Το δρόμο. Πού ήταν, στην Αθήνα αυτή? Στην Αλεξανδρούπολη. Στην Αλεξανδρούπολη. Ναι. Θα μας τα πεις μετά. Είχε γίνει το περιστατικό στην Αλεξανδρούπολη. Σε λίγο μαζί. Λοιπόν, εδώ είμαστε και προσπαθούμε όλοι να εμψυχώσουμε την πρωταγωνιστριά μας, τη Νίκη. Η Εύα έχει το κουτί με το αριθμό 18. Η Ελίνα έχει το 13. Η Λένα το 17. Και να δούμε πού θα πάει. Η Νίκη έχει ανοίξει ήδη, Κωνσταντίνε, 3 κουτιά. Και δυστυχώς στο τελευταίο κουτί έβγαλε τις 40.000. Άρα τώρα δεν θέλουμε να δούμε άλλο μεγάλο ποσό. Κυρίες και κύριοι, ένα θερμός ερώτημα για την πρωταγωνιστριά μας, για τη Νίκη Μπακάλη, την αστυνομικό. Που συνεχίζει, υποσχέθηκε ότι δεν θα ξανακάνει τέτοια λάθη. Όχι, όχι. Και περιμένουμε να μας πει και την ιστορία με τη σφαλιάρα στην Αλεξανδρούπολη. Σ' ακούμε. Ήμουνα υποχούμενη περιπολία βράδυ και μας έδωσε σήμα το κέντρο να πάμε για ενοχλητικό άτομο. Ήταν μια γυναίκα. Έτσι το λένε, ενοχλητικό άτομο. Ναι, λέγεται, ναι. Έκανε φασαρία, ήταν ώρα και ησυχία, έκανε φασαρία. Mm-hmm. Και ήταν σε μια γειτονιά και ενοχλούσε. Πήγαμε εκεί πέρα. Τι έκανε δηλαδή, φώναζε? Φώναζε, ναι, φώναζε έξω από το σπίτι. Είχε πιει, μάλλον. Είχε πιει, αυτό. Πήγαμε εκεί πέρα, διαπιστώσαμε ότι ήταν μεθυσμένη. Και την κάναμε προσαγωγή στην υπηρεσία για προστατευτική φύλαξη. Και για το καλό το δικό της. Ναι. Και όταν κάνουμε προστατευτική φύλαξη σε γυναίκα, επειδή είμαι γυναίκα, κάθομαι πίσω μαζί της, τα πίσω καθίσματα, μην κάνει κάτι, ας πούμε. Ναι. Να την προστατέψω. Ακριβώς. Ναι. Και εκεί που καθόμασταν, ήμασταν ήρεμα. Τη μιλούσα ήρεμα και αυτή μου μιλούσε. Δεν τη είχατε βάλει χειροπέδες? Όχι. Όχι. Όχι, όχι, γιατί δεν είχε δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Μάλιστα. Ναι. Ήρθε με τη θέλησή τη. Και εκεί που καθόμαστε και συζητούσαμε και τη λέγαμε πάμε να πιούμε ένα καφέ στο τμήμα, να ηρεμήσει, να φύγει επίρρε το αλκοόλ. Ξαφνικά μου έρχεται μια σφαλιάρα, Χρήστο, από το πουθενά. Σοβαρά, ε? Ναι, ναι, σοβαρά. Oh. Σοβαρά. Και ναι. Πώς αντέδρασες? Ήρεμα, γιατί με τις άποψες ότι ένας άνθρωπος για να φτάσει σε αυτήν την κατάσταση κάτι του έχει συμβεί. Ακριβώς, ναι, πάντα ναι. Σκέφτομαι, και ναι, πάντα σκέφτομαι έτσι στη ζωή μου, οπότε το χειρίζεσαι διαφορετικά. Αλλά δεν γύριζες και το άλλο μάγουλο να φας την άλλη. Όχι, όχι. Δεν φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Όχι. Κατάλαβα. Πάμε λοιπόν δυναμικά, πάμε στο επόμενο κουτί, Νίκη. Και λοιπόν, να προσέχεις τον τραπεζίτη, έτσι δεν μπορεί να σε φτάσει με το χέρι εδώ, αλλά. Ναι. Οι σφαλιάρες του, οι φάπες του έρχονται με τις προσφορές. Και νομίζω εάν θα βγάζεις τέτοια ποσά όπως πριν. Συνεχίζουμε λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Πάμε στο νούμερο 8, στον ομό Λευκάδας. Πάμε στη Λευκάδα, στον Χρήστο. Καλή επιτυχία, Νίκη. Ευχαριστώ πολύ. Και ο Χρήστος από τη Λευκάδα κάνει πρόβλεψη.
Τα 1500. Και ανοίγει 4.000 ευρώ. Τουλάχιστον ένα μηδενικό. Λιγότερο. Ωραία. Πάμε στο πέμπτο κουτί. Θα πάμε στο νούμερο 17, στο νομό Αχαΐας. Πάμε στη Λένα. Η Λένα έτοιμη Μίκη να... Μίκη μου, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να μας δώσει κάτι καλό, να πούμε εμείς τους τηλεθεατές μας, Λένα, ότι ψάχνουν τις 2.000. Σε ποιο κουτί ήταν. Και η Λένα κάνει πρόβλεψη και λέει ότι εδώ ευρώ. Θα είναι τα 100 ευρώ. Ένα ευρώ. Ακόμη καλύτερα. Μπράβο, ωραία. Νίκη. Καλύτερα τα πράγματα. Σηκώνεσαι από το σκαμπό. Πάμε για περιπολία. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την προσφορά του τραπεζίτη. Εσύ μπροστά, εγώ πίσω. Θα ακολουθώ. Για να δούμε τι θα γίνει. Αναγνωρίζεις αυτό το μουσικό θέμα. Βεβαίως. Κάτι μας φέρνει περιοχές αναμνήσεις στο μυαλό. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα, ευχαριστούμε. Λοιπόν, Νίκη, είναι ο ύμνος της αστυνομίας, θα πρέπει να πούμε, έτσι δεν είναι. Και για να δούμε τι γίνεται μέσα. 800 ευρώ. 800 ευρώ λέει η Νίκη. Πολλά είναι. Τι λέει ο Χάρης. Λιγότερα πιστεύω, 500. 500, τόσο κάτω, γιατί έφυγαν 40.000, ναι. Τι λες εσύ, Ειρήνη. Γύρω στα 650. Γύρω στα 650 και εδώ είναι πολύ χαμηλά. 420. Πολύ μακριά είμαστε, έτσι δεν παίρνεις αυτό το πολύ σημαντικό όπλο. Με τρία χτυπήματα ανοίγει η πόρτα του δεύτερου γύρου. Ένα. Δύο, τρία. Πολύ ωραία. Θα πάμε στο νούμερο 11, στο νομό Αττικής, στη Μέρη. Πάμε στη Μέρη, η Μέρη από το νομό Αττικής. Καλή επιτυχία, Νίκη. Ευχαριστώ. Δεν ανοίγει. Η Μέρη που συμμετέχει σε θεατρικές ομάδες. Ναι. Και ανοίγει... Ω! Τραγωδία, 60.000 έξω. Κρίμα. Ρε Νίκη, πώς τα κατάφερες έτσι. Μετά τις 40 φεύγουν και οι 60. Έχουμε όμως πορεία, συνεχίζουμε. Πάμε στο επόμενο κουτί. Λοιπόν, για πάμε... να δούμε. Αυτό ήταν σφαλιάρα πραγματική, ναι, έτσι. Ναι. Χειρότερη από την άλλη. Πόνεσε πιο πολύ, ναι. Νομίζω. Αλλά ψύχρεμα εσύ. Ψύχρεμα. Ψύχρεμα το αντιμετωπίζουμε. Πάντα ψύχρεμα. Δεν τρέχει τίποτε. Όχι. Πάμε παρακάτω. Μετά τις 20 θα έρθει. Θα τσούξει. Γι' αυτό πρόσεξε. Πάμε στον νομό Αττικής στο 13. Πάμε στο 13. Η Ελίνα. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Η Ελίνα. Είναι βολεϊμπολίστρια, έτσι δεν είναι. Βεβαίως. Τι άλλο, Ελίνα. Να μπορούσα να ανοίξω και το κουτί, βέβαια. Βολεϊμπολί. Θέλεις να δούμε εδώ. Θα το κάνω ακόμα ένα μαγικό, πρόσεξε. Δεν χρειάστηκε καν. Ναι. Ευχαριστώ. Παρ' όλα αυτά, θα το κρατήσω εγώ για το επόμενο. Σε περίπτωση ανάγκης. Η Ελίνα, είπαμε ότι είναι βολεϊμπολίστρια, πιλάτες, χορευτρία. Βολεϊμπολίστρια και personal training. Μέχρι εκεί. Και ανοίγει 10 ευρώ. Μπράβο, κορίτσι μου. Μαθαίνω ότι ζωγραφίζεις πάνω στα... πάνω στο ξύλο. Ναι. Ξεκίνησες, φαντάζομαι, από τα έπιπλα του από σπιτιού. Το μπαμπά. Όταν ήσουν μικρή, πήγαινε στους καναπέδες που έφτιαχνε ο μπαμπάς και ζωγράφισες. Α, όχι. Όχι. Νομίζω από εκεί έμαθες να φτιάχνεις. Όχι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε παρακάτω. Πάμε στο τρίτο κουτί. Πάμε στο νούμερο 10, στο νομό Ρεθύμνης. Πάμε στο Ρεθύμνο, στην άλλη βολεϊμπολίστρια. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Για να δούμε εδώ αυτό το κορίτσι. Η Άτζελα ανοίγει 250 ευρώ. Οι δυο βολεϊμπολίστριες σούπερ. Πολύ σούπερ. Και η Νίκη Μπακάλι, η οποία δεν βγαίνει ποτέ άβαφη από το σπίτι, δεν πηγαίνει ούτε μέχρι το μπακάλι. Δεν εννοείται. Δηλαδή, πας σούπερ μάρκετ ή... Θα σου πω, Χρήστο. Ναι, παρακαλώ κύριο τραπεζίτη. Θέλει να ακούσει, λέει, ναι. Κάτι είχες να πεις. Την ιστορία. Ναι. Με την Κική, που είναι από τον νομό Χαλκιδικής, είμαστε στο ίδιο ξενοδοχείο. Ναι. Και με κάποια άλλα παιδιά. Μέχρι και στο πρωινό, 9 η ώρα το πρωί, για να πάμε να φάμε, εγώ και η Κική είμαστε βαμμένες. Άντε. Τα παιδιά, ας πούμε. Αλλά ξεπάθεστε το βράδυ, δεν μένετε έτσι. Ναι. Ώστε να απλοποιήσετε τα πράγματα. Ναι. Δεν χρειάζεται. Ακούω και το τραπεζίτη μου.
700 ευρώ μου λέει ο τραπεζίτης. 700 ευρώ σου δίνει για να σταματήσει εδώ. Θα συνεχίσω. Και έτσι ένα, δύο, τρία. Κλασική δηλαδή Θεσσαλονικιά η νίκη. Παλαιού τύπου. Παλαιού. Ναι. Πάμε παρακάτω, πάμε στον τρίτο γύρο, πρώτο κουτί. Ωραία. Πάμε στο νούμερο 5, στο νομό Αττικής. Στη πάμε Δήμητρα. Στη Δήμητρα. Η Δήμητρα. Φεύγει η νίκη μας, που ήταν και δίπλα μου. Η Δήμητρα είναι ακριβώς το αντίθετο. Δεν της αρέσει να βάφεται καθόλου. Εδώ στον Τιλ, έτσι με δυσκολία κατάφερα να την πιέσουν λίγο να πάμε στα μάτια της. Εντάξει. Και χάρηκε για τα γόρη της μετά από αυτό. Και τόσο καιρό να τη δει. Που ετοιμάζεται να τη δει και σε ένα musical. Μακάρι. Έτσι, θα σε πάρουν. Μακάρι. Θα δούμε. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Είναι φοβερή η Δήμητρα και ανοίγει. Όχι. Πω. Πάει για μεγάλη νίκη ο τραπεζίτης, έτσι. Mm. Και εσύ για συντριπτική ήττα, αν συνεχίσεις, πρόσεξε πάρα πολύ. Προς το παρόν είσαι στο παιχνίδι, έχεις τρία καλά ποσά, 5, 7,5 και 10.000, αλλά μόνο αυτά. Με τη σειρά τα έχεις πάρει, έτσι, 60, 40, 20. Δεν έχω τίποτα. Συνεχίζουμε, πάμε στο δεύτερο κουτί. Πάμε στο νομό Χανίων, στο νούμερο 16. Πάμε στο 16. Καλή επιτυχία. Και η Άννα Μαρία ξεσφραγίζει. Και θα έχουμε καλά νέα από την Άννα Μαρία. Μακάρι. Το βλέπω στο ύφος της. Ναι, Άννα Μαρία. Έτοιμη. Η Άννα Μαρία που κάνει τη φοβερή πορτοκαλόπιτα. Εννοείται. Ανοίγει! 5 ευρώ! Εσείς ψάχνετε τις 2.000 σε ποιο κουτί ήταν και η νίκη ψάχνει αναγωνίως το 1 λεπτό, τα 20, τα 50. Έχεις πολλά κόκκινα μες στο παιχνίδι. Ένα τελευταίο καλό κουτί θέλω τώρα. Θα πάμε στο νούμερο 15. Πάμε στο 15. Για να δούμε, η Γεωργία, η νέα παίκτρια. Καλή επιτυχία μέσα από την καρδιά μου. Γεωργία, ξεσφράγισε. Μπράβο, άψογο ξεσφράγισμα. Πολύ καλά πήγαμε. Η πρώτη κίνηση ήταν καταπληκτική. Μένει τώρα η ουσιαστική. Δηλαδή, να βγάλει ένα από τα 6 κόκκινα αυτό το κορίτσι. Ένα λεπτό. Ανοίγει! 50 ευρώ! Μακάκι του τύχη, λίγο παραπάνω. Στη γωνιά του δρόμου τρακάρει πολιτσμάνο. Όταν ήσουν μικρή, ήθελες να γίνεις αστυνομικός. Ναι, αυτό έλεγες από μικρή, ε. Γιατί... Παρόλο που δεν είχαμε κανέναν συγγενή που να είναι αστυνομικό, έλεγα ότι εγώ θα βάλω στολή, τέλος. Τι είχε συναρπαστεί, στολή, σαν στολή. Στολή, ναι. Ήθελες να επιβάλλεις τον νόμο. Όχι, όχι. Έπαιζες κλέφτες για αστυνόμους όταν ήσουν μικρή. Σαν παιδάκια όλοι παίζαμε. Τι άλλο παιχνίδι έπαιζες. Συγγνώμη και δεν το παίζει, αλλά είναι το αγαπημένο μου θέμα. Τι παιχνίδι έπαιζες όταν ήσουν μικρή, τι παιχνίδια. Κρυφτό. Μίλα. Εγώ κρυφτό παίζω ακόμη με τους φίλους μου. Είναι αγαπημένο ακόμη. Παιχνίδια έξω. Εσύ, Χάρη, πιο... τι παιχνίδι έπαιζες μικρός. Είχες κάτι. Εγώ κρυφτό έπαιζα. Έπαιζες κρυφτό. Τι κρίμα να μεγαλώνουμε και να σταματάμε να παίζουμε. Πείτε μου, κύριε τραπεζίτη. €900. Θα συνεχίσω. Και για να δούμε. 1, 2, 3. Ένα, δύο, τρία. Περνάει η αστυνομία, να το. Για να δούμε, Νίκη. Στο νούμερο 20. 20. Έρχομαι κοντά σου, Ανδρέα. Ο Νίκη, Ανδρέας. Σου εύχομαι μια μεγάλη νίκη επί του τραπεζίτη. Ο Ανδρέας παίζει ωραίο μπασκετάκι όμως. Ακόμη και με τα κορίτσια, έδινε ραντεβού στα γήπεδα. Κλασικό. Έχει προτείνει αυτός ο τύπος που βλέπετε εδώ πέρα. Έχει προτείνει σε κορίτσι ραντεβού να πάνε σε γήπεδο μπάσκετ. Για να παίξουν μόνο. Ραντεβού. Άμα του λέει τι να κάνουμε, να παίξουμε. Και πήγαν όλα καλά. Εδώ ξα το Θεό. Έχασε να χάσει. Έπρεπε να χάσω. Και ο Ανδρέας ανοίγει. Όχι. Το καλό είναι ότι δεν έβγαλε στις 10. Ας δούμε αυτή την πλευρά. Τουλάχιστον έμειναν οι 10. Δεύτερο κουτί. Δεύτερο κουτί. Έχουμε παγώσει λιγάκι. Όσο και να προσπαθούμε να είμαστε εύθυμοι, Νίκη. Μέσα σου υπάρχει αυτή η πλευρά. Αγωνία. Υπάρχει αυτός ο εαυτός έτσι που ανησυχεί αυτή τη στιγμή. Ανησυχεί έντονα. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Πάμε στο νούμερο 22. Πάμε στο 22. Καλή επιτυχία. Εύχομαι να έχω το μικρότερο. Ευχαριστώ. Και η Μελίνα, η οποία ασχολείται και με την κεραμική τέχνη, έτσι δεν είναι. Η Μελίνα ανοίγει.
και 750 ευρώ. Ευχαριστούμε, Μελίνα. Και να λοιπόν που ακούμε πολλής για τη νίκη. Το μετάνιωσες κάποια στιγμή που έγινες αστυνομικός? Υπήρχαν κάποιες στιγμές που είπες... Ποτέ. Από αυτά που ακούς καμιά φορά. Όχι. Ποτέ. Και λέω ότι πάλι, αν μου δινόταν η ευκαιρία, πάλι το ίδιο επάγγελμα θα έκανα. Ναι. Άμα ακούς την τη χαρακτηριστική έκφραση που λένε τους αστυνομικούς, μπάτσους. Ναι. Τι, σε πειράζει, σε ενοχλεί ή το πλέον το... Δεν με πειράζει. Όχι, καθόλου. Το έχω συνηθίσει. Οι περισσότεροι νομίζω, ναι, ναι, ναι. Το δέχονται πια... Κάποιοι το λένε και καλοπροαίρετα, δεν είναι... Εντάξει. Η Νίκη, θέλω να τη χειροκροτήσουμε τη Νίκη, γιατί έχει ένα ωραίο χαμόγελο που αντιμετωπίζει τα πράγματα. Αλλά έχετε και συναδέρφους που βγάζουν ένα αυταρχικό πρόσωπο, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι? Σίγουρα. Σε όλα τα επαγγέλματα υπάρχουν. Σε ενοχλεί και εσένα αυτό? Ναι. Μάλιστα. Πάμε με ωραίο τρόπο στο επόμενο κουτί, Νίκη. Με ωραίο τρόπο θέλω τώρα να βγάλεις ένα κόκκινο. Πάμε στο νούμερο 12. Πάμε στο 12. Είναι η Νικολίνα. Νικολίνα, ήρθε η σειρά σου. Έρχομαι κοντά σου. Ξεσφραγίζεις. Και για να δούμε τι έχουμε εδώ. Πολύ σημαντικό αυτό το κουτί. Οι 10.000 πρέπει να μείνουν. Και η Νικολίνα. Ανοίγει. 5.000. 5.000 έξω. Μένουν οι 10. Και ελπίζουμε να μείνουν και στον επόμενο γύρο, εάν συνεχίσεις. Νομίζω ότι θα ακούσει μικρή προσφορά. Δεν θα σε δελεάσει τώρα ο τραπεζίτης. Ναι. Δηλαδή, 700 ευρώ θα ήταν πάλι. Θα ήταν. Άρα, ανταλλαγή. Για να δούμε. Και η Νίκη, εσύ αυτή τι να κάνει. Τι να κάνω. Εκεί, ο Κύπριός μας. Έχεις το κουτί με τον αριθμό 3. Εν τω μεταξύ, σήμερα έτυχε να μας φέρεις και το κουτί που σου έφτιαξε ο μπαμπάς σου. Ναι. Με τα ωραία δώρα για μας και τον ευχαριστούμε πολύ. Και έβαλε το 3 ο μπαμπάς σου. Είχε βάλει το 3, φοβερό. Χωρίς να ξέρεις ότι θα πάρεις το 3 βεβαίως. Όχι, εντελώς τυχαία. Αυτό έχει γίνει από πριν. Τυχαία, σαν, ναι. Σαν mentalist. Και σαν τα παιδιά Geller. Μου είπανε, θα παίξεις, μου λένε Νίκη σήμερα, φοβερό. Θα παίξεις. Και έτυχε να παίξεις. Και έτυχε να παίξω. Το θέμα είναι όμως, έτσι όπως έχει εξελιχθεί το παιχνίδι, εάν είναι καλό να το κρατήσεις ή καλύτερο να το αλλάξεις. Τι θα κάνεις? Θα το κρατήσω. Θα το κρατήσεις, λες, θα μας το δείξεις με τα χτυπήματα. 1, 2, 3. Η Νίκη συνεχίζει με το ίδιο κουτί. Πάει στο 5ο γύρο. Θα πάμε στο νούμερο 21. Πάμε στο 21, πάμε στο δικηγόρο μας. Ο Γιώργος. Καλή επιτυχία, Νίκη. Ευχαριστώ πολύ. Ο Γιώργος που δικηγορεί εδώ στην Αθήνα, έτσι δεν είναι, Γιώργο? Ναι. Και έχεις μεγάλη αγωνία, το βλέπω. Ή σκέφτεσαι κάτι άλλο? Την ανταλλαγή σκεφτόμουν λίγο, τώρα που δεν έκανε. Ότι καλό είναι... Εγώ στο 21 την προηγούμενη φορά είχα καλό ποσό. Πριν και λες ότι και τώρα, Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα τότε και αμέσως μετά ερχόμαστε να δούμε τι έχει στο κουτί του ο Γιώργος που θα ήθελε να το έχει πάρει στην ανταλλαγή. Δεν το είπες όμως. Έπρεπε το... Να δούμε, σε λίγο μαζί. Πέμπτος γύρος, τρίτο μέρος στο σημερινό deal και όπως ξέρουμε, Γιώργο, αυτό είναι και το πιο συναρπαστικό μέρος. Ναι. Και βέβαια η αγωνία θα παραταθεί στο παιχνίδι μας αν κρατήσει μέσα η νίκη στο παιχνίδι τις 10.000. Εάν δεν είναι στο κουτί δηλαδή του Γιώργου, είναι το πρώτο κουτί όπως είπαμε αυτού του πολύ σημαντικού γύρου, Γιώργο. Και λέγαμε πριν από τις διαφημίσεις ότι ανησυχείς. Θεωρείς ότι εδώ είναι κάτι καλό και θα ήθελες να το έχει πάρει στην ανταλλαγή. Όλα αυτά είναι παρελθόν. Πάμε τώρα στο διατάφτα, στο τώρα. Αυτό μας ενδιαφέρει. Και ο Γιώργος, ελπίζουμε να μην σβήσει τις ελπίδες της νίκης. Γιώργο, ανοίγεις! 3.000, μάλιστα. Ανάμεικτα συναισθήματα, γιατί φεύγει το στήριγμα, φεύγει το δεύτερο καλύτερο ποσό από το παιχνίδι.
Αλλά οι 10 παραμένουν στο παιχνίδι. Άρα έχουμε δύο πολύ, πολύ δύσκολα κουτιά και βήματα. Για να δούμε λοιπόν που θα πάμε, Νίκη, τώρα. Στον Αμό Χαλκιδική, στο νούμερο 19. Πάμε στο 19. Νίκη μου, θέλω να φύγεις με μεγάλο ποσό από εδώ. Ευχαριστώ. Σου εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Και ξέρεις, Θεσσαλονίκη πάνω. Εννοεί. Όλα, έτσι. Να δούμε η Κική. Και η Κική. Ανοίγει! Ναι! Ένα λεπτό! Μπράβο στην Κική! Πάμε να το κάνεις ντέρμπι το παιχνίδι, έτσι. Ένα τελευταίο κουτί. Εάν κρατήσεις τώρα τις 10.000, η προσφορά θα ανέβει. Θα ακούσεις σίγουρα την καλύτερη προσφορά από τον τραπεζίτη που σου έχει κάνει μέχρι τώρα. Αρκεί να κρατήσεις τις 10 μέσα. Σ' ακούμε. Πάμε στο νομό Εύβοιας, στο νούμερο 2. Πάμε στο 2. Ελπίζω να υπάρχει κάτι κόκκινο. Και ο Νίκος εδώ τη Χαλκίδα. Θα ανοίξει αυτό το κουτί του 5ου γύρου. Θα καθορίσει πολλά. Και... έλα, Νίκο! Ναι! 20 ευρώ! Τι αγωνία πραγματικά! Ζούμε σε αυτό το παιχνίδι καθημερινά. Δεν σταματάει η αγωνία. Πραγματικά. Μαζί με σένα να ξέρεις αγωνιούμε κι εμείς. Πραγματικά και σίγουρα τα παιδιά, οι φίλοι εδώ πέρα που βλέπω πόσο σε συμπαθούν. Αλλά και οι τηλεθεατές μας, Νίκη, που θέλουν να ακούσουν μια καλή προσφορά τώρα από τον τραπεζίτη. Και εσείς έχετε μια γωνιακή ο τραπεζίτης, δεν είναι? Γι' αυτό λέει, καλό είναι να πάρεις τα χρήματα που σου δίνει τώρα, για να σταματήσει η αγωνία όλων. Και 1.800 ευρώ. Είναι το δεύτερο καλύτερο ποσό, αμέσως μετά είναι τα 1.500. Και ακολουθούν δύο κουτιά. Δυστυχώς δεν έχει την bonus προσφορά. Ναι. Θα συνεχίσω. Θα συνεχίσει, λέει η Νίκη, για να το δούμε. 1, 2, 3. Πάμε λοιπόν στον έκτο γύρο. Πάμε στον έκτο γύρο. Εδώ ζορίζουν ακόμη πιο πολύ τα πράγματα. Δεν υπάρχει περιθώριο λάθους. Για να δούμε αν η τύχη είναι μαζί σου σήμερα. Θα δούμε. Θα δούμε τώρα. Θα δούμε τώρα. Θα πάμε στο νούμερο 9, στον ομό Εύρου. Πάμε στο 9. Πάμε στη Μέρη. Και η Μέρη με την μπλούζα ACDC, βλέπετε. Είναι έτοιμη. Με την κιθάρα να ανέβει στη σκηνή, να ροκάρει. Και η Μέρη ανοίγει. Ναι, 1.000 ευρώ. Μέρη, Μέρη, έχουμε κοντά σου, γιατί σε διέκοψα. Τι θέλεις να πεις? Ήθελα να πω ότι με τη Νίκη έχουμε πολλούς γνωστούς στην Αλεξανδρούπολη. Ναι. Κοινούς. Και όλοι λένε μόνο τα καλύτερα. Είναι φοβερό παιδί. Μπράβο, χαίρομαι. Και μια και ακούμε τη γυριστρούλα, να σας πω, κύριε τραπεζίτη, ότι ετοιμάζεται η Νίκη να σας την κάνει γυριστή, από ό,τι φαίνεται, τη δουλειά. Εκεί που δεν το περιμένατε. Αρχή να μην βγάλεις τώρα τις 10.000, έτσι. Ναι, ναι. Σ' ακούμε. Γελάει ο πρόεδρος. Θα πάμε στο νούμερο 14. Πάμε στο 14 τελικά, στο Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνε, σ' ακούω. Καταρχήν τι να πω για την Νίκη. Εξαιρετικός άνθρωπος, περάσαμε τέλεια. Πολύ γέγιο. Και ελπίζω να την ανταμείψω, παρόλο που έχω το γατί. Έχεις βγάλει και ένα μικρό ποσό από τότε που πήρες το γατί? Ναι, ναι, νομίζω ακόμα ένα μικρό ποσό και φεύγει το γατί από αυτό πάνω. Αυτό κι άλλο ένα. Αυτό κι άλλο ένα. Μπράβο. Για να δούμε λοιπόν. Και θα σου πω εγώ, είσαι έτοιμος, Κωνσταντίνε? Πάμε! Ναι!
απόγευμα και σήμερα μετά την ήττα που είχε ο τραπεζίτης από την Ειρήνη, φαίνεται ότι και σήμερα δύσκολα τα πράγματα. Παρακαλώ. Η καλύτερη προσφορά. Και από 1800 πάμε στις 3000. Ο Κωνσταντίνος έχει φοβωθεί με τον αριθμό 3 σήμερα. Μου λέει, έφτιαξες το κουτί με το νούμερο 3. Πήρες το νούμερο 3, τώρα και 3000. Τι να κάνω, Κωνσταντίνε? Το είπες και μόνη σου. Ξέρω εγώ. Ό,τι θέλεις, δεν μπορώ να σου πω, αλλά... Είναι 3000. Είναι 3 και είναι 3. Υπάρχουν 33% πιθανότητες. Συνεχίζει! Συνεχίζω. Συνεχίζει η Νίκη! Έλεγα ότι υπάρχουν αυτές οι πιθανότητες, 33% να φύγουν οι 10.000. Και πάλι τριάρια για εκεί, είδες. Πάλι το 3 σήμερα παίζει. Κυριαρχεί το 3. Για να δούμε εκεί που θα πάμε τώρα. Θα πάμε στον πρόεδρο. Η Νίκη διαλέγει τελικά το Γιάννη. Και ο Γιάννης, ο οποίος δεν γίνεται με αυτή την μπλούζα. Χρήστο, δύο πράγματα. Το Τσε Γκεβάρα που από μικρός τον είχε στο δωμάτιό του. Το Τσε Γκεβάρα, και τώρα τον έβαλε και σε μπλούζα. Τσε Γκεβάρα που αμέσως μας φέρνει στο μυαλό. Το Βενσερέμος. Θα νικήσουμε. Το ίδιο λέει και ο τραπεζίτης. Και ο Γιάννης τι λέει? Καλή επιτυχία στη νίκη. Και θέλω να στείλω ένα μήνυμα στον τραπεζίτη. Ότι αν δεν δώσει λεφτά σε αυτό το κορίτσι, το βλέπω να φεύγει με σιρήνες και χειροπέδες. Μάλιστα. Το ακούμε αυτό και το ακούει και αυτός. Για να δούμε λοιπόν, Γιάννη, τώρα τι θα κάνεις για να γίνει αυτό. Πρέπει να βγάλεις το κόκκινο ή τα 1500. Ένα από τα δύο. Ένα από τα δύο και ανοίγεις. Ναι! Εντάξει. Αστέρι, Βενσερέμος. Τέλος. Τι θα ακούσουμε τώρα? 5200 λέω. Για να δούμε. Ναι. Θα έλεγε 5 λέει, αλλά μια έτσι, επειδή συμπαραδέχεται για τον τρόπο που έπαιξες. 5200 για την νίκη. Ευχαριστούμε για την τραπεζίτη. Φοβήθηκε από αυτό που είπε ο Γιάννης μάλλον. Από τις σιρήνες και τις σιροπέδες. Λοιπόν, Νίκη, τι θα κάνεις? Έχουμε κάποιο στο τηλέφωνο, τη μαμά μου. Είναι η κυρία Αναστασία. Είναι. Βεβαίως. Καλησπέρα σας, κυρία Αναστασία. Καλησπέρα. Ξέρω ότι η μαμά της Νίκης παρακολουθεί πάρα πολύ το παιχνίδι. Έτσι δεν είναι, κυρία Αναστασία? Πάρα πολύ. Και έχω να σου πω συγχαρητήρια, γιατί θεωρώ ότι είσαι ο καλύτερος παρουσιαστής. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, σας δίνω την κόρη σας. Είναι απλά τα πράγματα. Δύο ποσά έχουν μείνει, 1500 ευρώ και 10.000. Και στη μέση είναι τα 5200 που δίνει ο τραπεζίτης στη Νίκη. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Τι να κάνει το κορίτσι, μπορείτε να μιλήσετε. Ναι. Μανούλα. Έλα, αγάπη μου γλυκιά. Τι να κάνω? Πώς νιώθεις, φίλη μου, τι λες? Η αρχική μου σκέψη... Μείνανε 1500 και 10.000. Ναι, και μου δίνει 5.200. Ναι. Τι λες εσύ? Η αρχική μου σκέψη ήταν ότι δεν θα φύγω με μηδέν. Δηλαδή ότι... Ναι. Δεν φεύγεις με μηδέν, φεύγεις με 1500. Ναι. Ή όλα ή τίποτα, τι λες εσύ? Αυτή ήταν η αρχική μου σκέψη, γιατί σε ξέρω. Ο σύζυγός σας είναι εκεί. Ο μπαμπάκας. Ναι, εδώ είναι. Να του πείτε πολλά ευχαριστώ για το κουτί που έστειλε και ειδικά για το περιεχόμενο, για τα τσίπουρα. Έχω τσίπουρα από όλη την Ελλάδα, θα πρέπει να πω. Για να δοκιμάσουμε γι' αυτό. Το άκουσε, ναι, να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, συμφωνείτε και οι δύο δηλαδή να κάνει ό,τι θέλει η Νίκη? Ό,τι θέλει, ό,τι θέλει. Είμαστε μαζί της, να μην διστάσει καθόλου. Τι είχαμε, τι χάσαμε. Μου είπε ότι πέρασε υπέροχα, μας φτάνει αυτό. Πολύ ωραία. Και ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αναστασία. Και πάμε στη Νίκη να δούμε τι θα κάνει τώρα. Ένα. Δύο. Και... τρίτο χτύπημα.
χτύπημα. Η Νίκη ελπίζει ότι έχει το μεγάλο ποσό και πάμε. Πάμε στην Εύα, πάμε σε θρίλερ, Εύα. Ποιος περίμενε ότι θα εξελιχθεί έτσι αυτό το παιχνίδι, ότι θα έχει τέτοια κορύφωση. Και βεβαίως το ιδανικό σενάριο, εάν μπορούσε να το γράψει κάποιος, θα ήταν εδώ 90.500 και 10.000 στο κουτί που έχει νίκη. Η πραγματικότητα γράφει με έναν διαφορετικό τρόπο. Έτσι, τα δικά της σενάρια που πολλές φορές έχουν πολύ μεγαλύτερη φαντασία και από το πιο τρελό σεναριογράφο. Τώρα, εδώ σε αυτή τη φάση, η Εύα ετοιμάζεται και για να δούμε, Εύα. Ανοίγεις! Δεν πειράζει. Πάνε οι 10. Δεν πειράζει. Η αλήθεια είναι ότι η Νίκη έδειξε θάρρος, έδειξε μεγάλη τόλμη. Είχε ψυχή η Νίκη, κυρίες και κύριοι. Μπορεί να μην τα κατάφερε. Άλλοι θα το μεταφράσουν κι αλλιώς. Άλλοι θα πούνε ότι όποιος πάει για τα πολλά, χάνει και τα λίγα. Τέλος πάντων, εν εγνώσεις το έκανες. Έτσι πήρες και τη συγκατάθεση των δικών σου ανθρώπων. Και έχουμε και ένα τελευταίο βήμα. Καταρχήν να ξεσφραγίσουμε το δικό σου κουτί. Ναι, βεβαίως. Να δούμε τι έχει μέσα. Να επιβεβαιώσουμε ότι είναι τα 1.500. Που και αυτό είναι ένα καλό ποσό. 1.500 ευρώ. Για να δούμε. Κλείνεις το καπάκι. Και να μας πεις τώρα τι θα κάνεις. Κοίτα λίγο τα ποσά του 23ου. Είναι οι 3.000. Πάλι τα τριάρια, είδες. Πάλι τρία. 3.000. Δύο πιθανότητες να φτάσεις τις 3.000. Με το επί 2 για το 1.500. Υπάρχουν τα 750, τα μισά δηλαδή, τα ίδια 1.500. Και η κακή επιλογή, το κακό σενάριο του 0. Σας ακούμε, Νίκη. Να είμαι τόσο άτυχη, να πάρω το 0. Για να δούμε. 1, 2, 3 χτύπημα η Νίκη. Νίκη, Νίκη, τι κάνει σήμερα. Οχ, 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 οχ. Πάμε απέναντι μαζί και θα δούμε τι θα γίνει. Έλα. Και πήρε το 23β. Λοιπόν, για να δούμε. Έχεις... Ξεσφράγισε, έχεις πάρει το 23β. Πολύ μεγάλη αγωνία, περιττώ να σου το πω. Δεν θέλουμε να δούμε το 0. Φέρ' το σε μένα κοντά να το δω λίγο. Μετά από καιρό θα δω λίγο τι έχει μέσα. Χαμογέλα, Χρήστο, χαμογέλα. Τουλάχιστον δεν είναι, είναι το, τα ίδια, τα ίδια. Ευτυχώς αυτό. Ουφ. Ουφ, ουφ, ευτυχώς τουλάχιστον. Εμά, η Νίκη, αυτό το χαμογελαστό κορίτσι, η χαρούμενη αστυνομικός μας, φεύγει με 1.500 ευρώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, χάρηκα πολύ που σε γνώρισα. Και εγώ το ίδιο. Να είσαι καλά. Και εγώ το ίδιο. Γεια σας, κύριε.